Φίλες και φίλοι, στις 7 Ιουλίου αποφασίζουμε για τις ζωές μας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πτώχευσε στα χέρια αυτών που την κυβέρνησαν 40 χρόνια, όχι στο Αλέξη Τσίπρα. Είναι γεγονός ότι η μεσαία τάξη σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος, ένα τεράστιο βάρος που δεν της αναλογούσε, αλλά με ένα μεγάλο σκοπό, να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Υπάρχουν πολλοί μύθοι για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία θέλει να έρθει στην εξουσία και τους παίρνουν τα κανάλια όλη τη μέρα. Ότι ο Τσίπρας έβαλε φόρους, ότι ο Τσίπρας χρέωσε 100 δις. Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Το 87,5% των φόρων επιβλήθηκαν μέχρι το 2014. Οι υπόλοιποι φόροι που έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας στο δικό του σε εισαγωγικά μνημόνιο για να πάρει τη μεγάλη αναδιάρθρωση του χρέους και να σώσει τις επόμενες γενιές, αφαιρέθηκαν όλοι με το κλείσιμο των μνημονίων τον Αύγουστο του 2018. Ακόμα και η μείωση του φορολόγου του καταργήθηκε και επίσημα πριν από λίγες μέρες. Φίλες και φίλοι, θα ακούσετε ψέματα πολλά στον δρόμο για τις εκλογές και τα έχετε ακούσει. Πολλοί διαμαρτυρηθήκατε και ψηφίσατε και με το δίκιο σας γιατί έγιναν λάθη. Σκεφτείτε όμως, στις 7 Ιουλίου θα ξαναδώσουμε τη χώρα πίσω σε αυτούς που τη χρέωσαν 370 δισεκατομμύρια και κυκλοφορούν ατιμόρυτοι ή στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κράτησε την κοινωνία όρθια, την κράτησε ενωμένη, μειώνει τους φόρους κατά 50% την προκαταβολή, μειώνει αυτή τη στιγμή το φορολογικό στέλεχο στο 20% στη νέα του θητεία, δημιουργεί 500.000 θέσεις εργασίας, φέρνει ανάπτυξη, φέρνει εισόδημα και για πρώτη φορά χαμογελάει στο μέλλον η Ελλάδα με σιγουριά. Είμαι ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος και είμαι υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Δημό Ηλίας. Καλή ψήφο σε όλες και όλους.